Αυτό που εγώ θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω κυρίως είναι ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα των προσφύγων και η αντίσταση των φτωχών είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Και θα το κάνω αυτό ακριβώς γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην αντίληψη εκείνη που λέει ότι αγωνιζόμαστε ενάντια στα μνημόνια χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό τον πολύ κεντρικό αγώνα που πρέπει να δώσουμε και σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η δομική κρίση του καπιταλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίση που οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιπαραγωγικότητα του κεφαλαίου και τους τρόπους κερδοφορίας του, οδηγεί αναγκαστικά σε ένα ξαναμοίρασμα της πίτας και σε υποτίμηση των δυνάμεων της εργασίας, όπως βέβαια και σε καταστροφή ενός μέρος του ίδιου του κεφαλαίου υπέρ των ισχυρότερων τμήματων του. Αυτές οι αντιθέσεις, οι εσωτερικές συγκρούσεις που εμφανίζουν ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με τα οικονομικά κράχ του πρώτου ημίσεως του περασμένου αιώνα, λύθηκαν τότε με δύο παγκοσμίους πολέμους που προκάλεσαν εκατομμύρια θύματα, εκατομμύρια νεκρούς. Στις μέρες μας σήμερα το πρόβλημα επιχειρείται να επιλυθεί με μία σειρά περιφερειακών πολέμων που πέρα από τις υπόλοιπες συνέπειές τους δημιουργούν τεράστια προσφυγικά και μεταναστευτικά κίνηματα ανθρώπων που προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από το θάνατο, την καταστροφή των ολόκληρων χωρών τους, την ακραία φτωχοποίηση που προκαλεί η άγρια επιθετικότητα του νεοφιλελευθερισμού. Οι πολιτικές που ασκούν απέναντι στους πρόσφυγες είναι οι πολιτικές των κλειστών συνόρων, του εγκλεισμού σε στρατόπεδα κράτησης, του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως κάνει και η χώρα μας εφαρμόζοντας τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα και μεγαλύτερες ακρότητες, όπως για παράδειγμα στη Δανία, όπου κατάσχονται τα δημαρχή των προσφύγων, στις προτάσεις για γούργονο κεφαλές στα σύνορα, στα άγρια σκυλιά που υποδέχονται στα σύνορα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στους πυροβολισμούς που πολύ συχνά δημιουργούν νεκρούς. Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση επιχειρείται να λυθεί με την ακύρωση όλων των εργασιακών και κοινωνικών κεκτημένων της εργατικής τάξης και με επιστροφή σε ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης που δεν έχει και δεν μπορεί να έχει εκ των πραγμάτων καμία σχέση με το κενσιανικό κράτος που αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράδειγμα, το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη δεν μπορεί και δεν επιδιώκεται να λυθεί για τον απλούστατο λόγο ότι η ανεργία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Βλέπουμε δηλαδή δύο στοιχεία. Αφενός έναν κοινό στόχο όλων των δυνάμεων του κεφαλαίου να διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και να υποτιμήσουν την εργασία ως μέσο αύξησης της κερδοφορίας τους. Και αυτό το στόχο, ακόμα και αν υποθετικά ήθελε μια συγκεκριμένη αστική τάξη να τον ακυρώσει, δεν θα μπορούσε για τον απλούστατο λόγο, γιατί αυτή η ακύρωση θα μείωνε την ανταγωνιστικότητά της. Ταυτόχρονα βλέπουμε μία όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το Δυτικό Μπλοκ, δηλαδή τη ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα και τη Ρωσία, την Κίνα αλλά και αναδυόμενες οικονομίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπό συνθήκες υπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης το κεφάλαιο θα μπορούσε, το κεφάλαιο σταματά να τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοδιαπλοκής των οικονομικών των συμφερόντων. Πράγμα που εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποιες αλλοπρόσαλες κατά τα άλλα συμπεριφορές, αν προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται με τον ISIS και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως, το κεφάλαιο επιχειρεί να διαχειριστεί την κοινωνική κρίση που διαμορφώνουν οι πολιτικές του επιλογές,
Αλλά αυτό γίνεται είτε με την πολιτική των κλειστών συνόρων και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, είτε με την προσπάθεια διασφάλισης ενός πενιχρότατου ορίου διαβίωσης για τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να απορροφώνται οι κοινωνικοί κραδασμοί. Βλέπε οι συμβουλές της κυρίας Φωτίου για τα γεμιστά, τα κουπόνια σύντησής της κλπ. Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις σηματοδοτούνται ταυτόχρονα από μία άνοδο των ακροδεξιών αντιλήψεων στην Ευρώπη, είτε με τη μορφή της ενσωμάτωσης ενός κορμού της ατζέντας της ακροδεξιάς και των δυνάμεων του φασισμού από τις δυνάμεις εκείνες που συναπαρτίζουν τον νεοφιλελεύθερο τόξο, και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ασφαλώς και οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, όπως και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μετά την μνημονιακή μεταστροφή, την μνημονιακή προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εκφράζονται επίσης με την αμυγή άνοδο ακροδεξιών και φασιζουσών δυνάμων στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο φασισμός και ο ναζισμός δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μία ομαλή κατάσταση του αστικού κράτους, δεν αναιρεί ούτε τις συγγένειες, ούτε την αξιοποίησή του από τις δυνάμεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, ως μοχλό για την ανάσχεση των εργατικών και κοινωνικών κινητοποιήσεων, ιδίως σε περιόδους που κυοφορούν έστω εν δυνάμει έναν κοινωνικό ριζοσπαστισμό. Να μην ξεχνάμε ότι ο φασισμός, η ακροδεξιά ρητορία αναπτύσσονται κυρίως σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όταν η κυρίαρχη αστική ιδεολογία δεν μπορεί να διασφαλίσει τη διατήρηση του κοινωνικού συμβολέου ανάμεσα στις παγκόσμιες, στις αντιμαχόμενες τάξεις, και παράλληλα η αριστερά, οι αξίες της, δεν καταφέρνουν να διασφαλίσουν μία πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία μέσα στην κοινωνία. Και από αυτή την άποψη, η μνημονιακή μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνθήκη που ευνοεί την άνοδο των ακροδεξιών αντιλήψεων, στο βαθμό που ακυρώνει την εμπιστοσύνη, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, και ακυρώνει την αξιοπιστία της. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει ένα τεράστιο πλήγμα το οποίο διευκολύνει αυτή τη στιγμή την επανάκαμψη στο πολιτικό προσκήνιο δυνάμεων όπως η Χρυσή Αυγή. Και είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή ο φασισμός και στη χώρα μας προσπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι πληθαίνουν οι επιθέσεις εναντίον και μεταναστών και προσφύγων, αλλά και αλληλέγγυων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τραυματισμός των τριών συντροφισσών πρόσφατα στην Λέσβο, οι κινητοποίησεις μίσους οι οποίες πληθαίνουν, αλλά και οι προσπάθειες της ακροδεξιάς να συγκροτήσει μορφώματα τέτοια, ούτως ώστε να γίνουν πιο ανοιχτά και πιο ελκυστικά στην κοινωνία, όπως η κίνηση Λεπέν. Η καλλιέργεια τεχνητών αντιθέσεων στο πλαίσιο των καταπιεσμένων στρωμάτων της κοινωνίας, όπως ο ρατσισμός, υπήρξε ανέκαθεν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δικαιολογείται η ανισότητα ως φυσική κατάσταση και έτσι να διευκολύνεται η εκμετάλλευση των πιο αδύναμων με βάση τη διαφορετικότητά τους, είτε η διαφορετικότητα αυτή είναι πραγματική, είτε είναι επινοημένη. Είναι σαφές ότι η ακροδεξιά, ο φασισμός, οι πολιτικές αυταρχοποίησεις ενισχύονται πάνω στο έδαφος του Διέρη και Βασίλευε. Γι' αυτό και σήμερα η άνοδος των ακροδεξιών αντιλήψεων στην Ευρώπη, η επιβολή καθεστώτων έκτακτης ανάγκης, τα κλειστά σύνορα και η οικοδόμηση της Ευρώπης φρούριο απέναντι στα θύματα των πολέμων που είτε προκάλεσε είτε υπέθαλψε η υπεριαλιστική πολιτική και οι νεοϊπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί,
καθιστούν τη σύγκρουση με τις ρατσιστικές και τις ξενοφοβικές διακρίσεις περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των προσφύγων και των μεταναστών, για την ένταξή τους στις χώρες υποδοχής τους και φυσικά στη χώρα μας, είναι αγώνας κοινός για την κατάργηση των μνημονίων και την απόκρουση της επίθεσης του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, η ισλαμοφοβία, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η τρομοϊστερία που αναπτύσσονται στην Ευρώπη είναι ένα εργαλείο που αργά ή γρήγορα στρέφεται και ενάντια στις εργατικές τάξεις των χωρών αυτών. Λέγαμε για παράδειγμα όταν γινόταν η Ιππατία ότι ο εθισμός της κοινωνίας στην ύπαρξη ανθρώπων χωρίς δικαιώματα έστρωνε το δρόμο για τον εθισμό και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά στην ύπαρξη ανθρώπων χωρίς δικαιώματα. Και αυτό το βλέπουμε τώρα όχι μόνο στους μετανάστες, το βλέπουμε στους ψυχικά πάσχοντες, το βλέπουμε στα άτομα με ειδικές ανάγκες, το βλέπουμε σε ευρύτατες κατηγορίες ανθρώπων που κυριολεκτικά εξαθλιώνονται. Ταυτόχρονα το βλέπουμε στο παράδειγμα της Γαλλίας, όπου παραδείγματος χάρη η χρήση του αυταρχικού οπλοστασίου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε στο όνομα της τρομοϊστερίας και της ισλαμοφοβίας χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και για την καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων κατά του νόμου El Khomri, αλλά και για την ενεργοποίηση του πραξικοπηματικού νόμου 49 παράγραφος 3 για την ίδια την παράκαμψη του κοινοβουλίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι διαμορφώνεται συνολικά και με εργαλείο την ισλαμοφοβία και την τρομοϊστερία μία υποχώρηση των χαρακτηριστικών της αστικής δημοκρατίας και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Χρειάζεται λοιπόν να εντάξουμε αυτά τα συμπεράσματα συνολικά στην πολιτική μας αντίληψη. Ακόμα και στο σημείο που μιλάει για την απαραίτητη έξοδο από τον ευρώ, κυρίως θα έλεγα, στον τρόπο που μιλάμε για την απαραίτητη έξοδο από το ευρώ και στον τρόπο με τον οποίο η αριστερά και το κίνημά της οφείλει να οικοδομήσει τις πολιτικές της συμμαχίες. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι παρότι το Brexit υπήρξε αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, μια αμφισβήτηση του νομίσματος μπορεί να έχει δύο αναγνώσεις. Μπορεί να γίνει είτε από ταξική απελευθερωτική σκοπιά, είτε από την σκοπιά της κάλυψης των αναγκών του κεφαλαίου. Κάτι που σημαίνει, που θα σήμαινε συνέχιση ή και ενδυνάμωση της υποτίμησης της εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο από τη δική μας τη σκοπιά να δίνουμε στις συγκρούσεις μας ένα σαφές αλληλέγγυο ταξικό διεθνιστικό πρόσημο και όχι ένα κυρίαρχο εθνικό πατριωτικό. Οι συμμαχίες της αριστεράς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κινούνται σε ένα πλαίσιο το οποίο τις θέτει εκτός των αξιών και των αρχών της. Παραβλέποντας το προσφυγικό μεταναστευτικό, παραβλέποντας τα δικαιώματα των ΛΟΑΝΤ κοινοτήτων, παραβλέποντας τα δικαιώματα των ψυχικών πασχόντων, των αμαία, των εργαζομένων, των ανέργων, όλων όσων πάσχουν αυτή τη στιγμή, υποφέρουν αυτή τη στιγμή από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω φυσικά ότι είναι αδιανόητο η αριστερά να επιδιώκει συμμαχίες τύπου ΕΠΑΜ και Καζάκη, που οι πρόσφατες δηλώσεις του είναι κυρίως είναι καταφανώς εξοργιστικές στο βαθμό που κηρύσσουν έναν ανέκδοτο κατά των μεταναστών και των προσφύγων, οι οποίοι είναι η φυσική σύμμαχη, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή της εργατικής τάξης και των κινημάτων. Χρειάζεται λοιπόν να συνδέσουμε αυτούς τους αγώνες
να δούμε πώς παράγονται οι μόριες και τα αίτια εκείνα τα οποία παράγουν τις εξεγέρσεις των απελπισμένων, να σταθούμε αλληλέγγυοι στις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις τους, να διεκδικήσουμε σήμερα ισότιμη ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό ιστό. Μία σημερινή αιχμή μπορεί να είναι τα σχολεία και η παιδεία. Η ανάγκη ένταξης των προσφυγόπαιδων, ισότιμης ένταξης των προσφυγόπαιδων και των μεταναστόπαιδων στα σχολεία. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει όταν τα νήπια θα παίρνουν εκπαίδευση εντός των γκέτο, που είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο Νίκος, όταν δημιουργούνται ειδικά ωράρια αποκλεισμού ουσιαστικά για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για τα άνω των 15, δηλαδή για τα μετά την υποχρεωτική κατά νόμο εκπαίδευση, δεν προβλέπεται σχεδόν τίποτα. Είναι μία απαραίτητη αιχμή την οποία πρέπει να κάνουμε σημαία μας, επιδιώκοντας παράλληλα το συνολικό αίτημα του να εντάξουμε ισότιμα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο κοινωνικό ιστό. Θα έλεγα ότι μπορούν να αποδοθούν τα αιτήματά μας λέγοντας αλληλεγγύη διεκδίκηση. Διεκδίκηση του δικαιώματος στο άσυλο, διεκδίκηση στην κοινωνική ένταξη, διεκδίκηση των ανοιχτών συνόρων, διεκδίκηση των τερματισμών του πολέμου με κάθε τρόπο. Μόνο έτσι υπηρετούμε τα συμφέροντα και τις δικής μας εργατικές τάξεις. Ευχαριστώ.